περπατώντας τους δρόμους, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλά σκοτεινά σημεία και δρόμοι. Άλλωστε, αυτό είναι κάτι που όλοι σας έχετε επισημάνει, την έλλειψη φωτισμού στην Αθήνα. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, τι σκοπεύετε να κάνετε άμεσα όμως, προκειμένου να αποκατασταθεί η αίσθηση της ασφάλειας στους πολίτες τη στιγμή που όλοι οι προηγούμενοι δήμαρχοι απέτυχαν σε αυτό. Καλημέρα και μετά τις ευχαριστίες. Νομίζω πολύ εύστοχα η κοπελιά, το κορίτσι, απευθύνθηκε στο θέμα της ασφάλειας όσον αφορά τον ηλεκτροφωτισμό. Γιατί καταλαβαίνει ότι στις δημοτικές εκλογές θα ψηφίσουμε για δήμαρχο και όχι για σερίφη. Το λέω αυτό γιατί το πρόβλημα ασφάλεια σε όλες τις διαστάσεις έχει πολλές πλευρές. Είναι η ασφάλεια που νιώθει ένας ελαστικά εργαζόμενος, είναι η ασφάλεια που νιώθει αυτός που δεν μπορεί να ζήσει στη γειτονιά του, όπως το Μαρκόνι που επισκέφθηκα την Κυριακή, μια υποβαθμισμένη ιστορική γειτονιά της Αθήνας, εγκατελειμμένη στα κυκλώματα, είναι η ασφάλεια που νιώθει από υπηρεσίες που πρέπει να κάνει ο Δήμος και δεν κάνει. Μιλώντας λοιπόν για τον ηλεκτροφωτισμό, το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή, όπως και σε άλλους κρίσιμους τομείς, είναι η υποβάθμιση, η υποστελέχωση, ουσιαστικά η συρρίκνωση του τομέα ηλεκτροφωτισμού, ο οποίος παραδίδεται στους ιδιώτες. Αναφέρθηκε ο κύριος Μπακογιάννης για τις ΔΙΤ, είναι η σύμπραξη που δίνει ουσιαστικά το 70% του ηλεκτροφωτισμού της Αθήνας σε ιδιωτική εταιρεία. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Και γιατί είναι το βασικό πρόβλημα? Γιατί αυτή τη στιγμή ο Δήμος, ενώ έχει τα υλικά, δεν έχει το προσωπικό. Έχει 93 εργαζόμενους στον ηλεκτροφωτισμό για 45.000 σημεία ηλεκτροφωτισμού που έχει η Αθήνα. Πριν την κρίση, πριν τα μνημόνια που υπέγραψαν και υλοποίησαν οι υποψήφοι των άλλων κομμάτων, είχε 280 εργαζόμενους η Διεύθυνση Ηλεκτροφωτισμού. Λένε λοιπόν οι άνθρωποι, πού θα πρωτοπάμε? Έχουμε αυτή τη στιγμή υλικά. Δεν έχουμε όμως συνεργεία. Δεν έχουμε τη δυνατότητα. Ξέρετε, στον τετραετή προγραμματισμό, τον οποίο αποφασίσαμε, καταψηφίσαμε εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα, τετραετή προγραμματισμό προσλήψεων, πόσους εργαζόμενους στον ηλεκτροφωτισμό προβλέπουν να προσλάβουν τα επόμενα 4 χρόνια βάσει των μνημονίων? 10. Όταν από τους 93, πάνω από τους μισούς είναι κοντά στη σύνταξη. Άρα λοιπόν η παράδοση λειτουργιών του Δήμου στον ιδιώτη κοστίζει. Κοστίζει ακριβά γιατί υπάρχουν ανταποδοτικά και γιατί ο ιδιώτης του δίνει τη δυνατότητα να ανεβάζει για να βγάλει τα λεφτά που θα βάλει το φόρο τον οποίο ανταποδοτικά πληρώνουν οι Αθηναίοι. Μιλώντας όμως τώρα για την εγκληματικότητα, πρέπει να αναρωτηθούμε. Δεν είναι στημένο το παιχνίδι που παίζεται στα Εξάρχεια? Δεν είναι στημένο αυτό το καθημερινό, το παρασκευιάτικο κλέφτες και αστυνόμοι το οποίο παρακολουθούμε? Ποιοι έχουν συμφέρον από αυτό το σκηνικό? Δεν μπορεί η ελληνική αστυνομία να αντιμετωπίσει 10, 20, 30 μπαχαλάκηδες οι οποίοι διαμορφώνουν? Κύριε Σοφιανέ, όχι μόνο στημένο, αλλά κάνει εντύπωση ότι έχουμε και συγκεκριμένες ώρες παραστάσεων. Συγκεκριμένες ώρες παραστάσεων. Κάθε Παρασκευή και κάθε Σάββατο. Και την ίδια ώρα, με αφορμή αυτό το event, έχουμε οργανωμένο έγκλημα να δραστηριοποιείται στα Εξάρχεια, το οποίο τη μια αντιμετωπίζεται και την άλλη ξαναγεννιέται. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα που πρέπει να μας προβληματίσουν, να αναδείξουμε τις ευθύνες. Η ελληνική αστυνομία θεωρούμε ότι έχει και τη γνώση και το προσωπικό, το οποίο πρέπει να αμυφθεί και αυτό καλύτερα, γιατί και οι αστυνομικοί ήταν αντιμέτωποι με την πολιτική των μνημονίων, για να αντιμετωπίσει το έγκλημα και όχι την καταστολή. Δεν θέλουμε ΜΑΤ να χτυπάνε διαδηλωτές. Θέλουμε την ελληνική αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Με βάση αυτά λοιπόν, να μην πιάσουμε όλα τα θέματα, τα ναρκωτικά εδώ δίπλα στην Αντωνιάδου, τις πιάτσες, την κυκλοφορία που υπάρχει γύρω από την παράνομη αγορά, η οποία είναι νόμιμη στην ΑΣΟΕ, την οποία τη μια μέρα... Μην τα ανοίγετε όλα, γιατί ναι, θα έχουμε ερωτήματα για αυτό. Για αυτό το λόγο λοιπόν, να μείνουμε σε μια βασική υπηρεσία που έχει ο Δήμος, που ενισχύει την ασφάλεια στην πόλη και στο κέντρο και στις γειτονιές, και να υπερασπιστούμε το δημόσιο χαρακτήρα αυτής της υπηρεσίας διεκδικώντας εργαζόμενους, γιατί δεν είναι μέλλον η αναλώσιμη εργασία κάθε 8 μήνες μέσα από διαγωνισμούς ΑΣΕΠ για μια θέση μόνιμης δουλειάς να έχουμε εργαζόμενους που ανακυκλώνονται, γιατί κυριολεκτικά έχουν φτιάξει μια γενιά ΑΣΕΠ η οποία κυριολεκτικά μαζεύει μόρια, πιστοποιεί προσόντα για να δουλέψει για 5, για 6 μήνες, για 200, 300, 400 ευρώ.
Θα ξεκινήσουμε και να θέσω το ερώτημα. Πιστεύετε λοιπόν ότι η λειτουργία καμερών ασφαλείας στον αστικό ιστό της πόλης μας θα βοηθήσει στην εγκληματικότητα? Από τη μία, ξέρουμε ότι μας έχουν βοηθήσει ήδη στην εξαχνίαση πολλών εγκλημάτων. Από την άλλη, όμως, έχουμε και το θέμα με τα προσωπικά δεδομένα. Ποια είναι η θέση σας αυτό? Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ρωτήσω, να προσθέσω στην ερώτηση, περνώντας στον κύριο Γερουλάνο, αν θα μπορούσε η χρήση των καμερών να επιτραπεί με κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες. Για παράδειγμα, να μπορεί ο εισαγγελέας να αποφασίζει για τη χρήση του υλικού. Θα μπορούσα να πω, ακούγοντας τον κύριο Γερουλάνο, ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο. Το λέω γιατί πραγματικά είναι ανέκδοτο να μιλάμε για προσωπικά δεδομένα, κυριολεκτικά. Οι κάμερες είναι παντού. Τα βαλιτζάκια παρακολουθήσεων επίσης κυκλοφορούν. Το έσελον είναι πάνω μας και οι συγκεκριμένες λέξεις οδηγούν σε συγκεκριμένη παρακολούθηση. Τελευταία ακούμε, κύριε Σοφιανέ, ότι και με κλειστό το κινητό μας, λέει, μπορούν να μας παρακολουθούν. Τα κινητά εντοπίζονται. Το λέω αυτό, εν πάση περιπτώσει, γιατί πάντως τους διακινητές εδώ στην Αντωνιάδου δεν μπορούν να τους εντοπίσουν. Τις αποθήκες στις οποίες βρίσκονται τα υλικά, τα προϊόντα τα οποία πουλούνται στην ΑΣΟΕ, επίσης δεν μπορούν να τις εντοπίσουν. Γιατί ξέρετε, μιλάμε για παράνομο εμπόριο. Όταν σε αυτή την οικονομία που έχει όνομα και λέγεται καπιταλιστική, το παράνομο πάει μαζί με το νόμιμο. Όπως πάνε μαζί και οι μίζες για την προώθηση των προϊόντων, είτε της Νοβάρτης είτε της Siemens. Τα λέω αυτά γιατί αποτελούν σημείο προβληματισμού στο τι φταίει, εν πάση περιπτώσει, στο να οδηγηθούμε και σε συνολικότερες απαντήσεις. Αλλά για να μην φύγουμε από το θέμα μας και μείνουμε στην ανάγκη να περιφρουρηθούν σε αυτά τα δεδομένα, με αυτό το συσχετισμό, σε αυτό το σύστημα, τα προσωπικά δεδομένα, δεν μπορούν να έρχονται σε σύγκρουση με την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το έγκλημα, να αντιμετωπιστούν οι οργανωμένες μαφίες. Όλοι μας, όσοι ειδικά έχουμε μηχανές ή μηχανάκια, παρκάρουμε μπροστά σε τράπεζες το βράδυ, για να έχεις μια σιγουριά ότι θα το βρεις και την επόμενη μέρα το πρωί. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη σήμερα να αντιμετωπιστούν προβλήματα που αφορούν τη λειτουργία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας σε αυτή την πόλη. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνεται σε σύγκρουση και σε αμφισβήτηση των δικαιωμάτων και ό,τι έχει απομείνει από κατακτήσεις. Γιατί η συζήτηση για το πανεπιστημιακό άσυλο δεν μπορεί να γίνεται με βάση την γνωστή παραβατικότητα που υπάρχει, τις γνωστές πιάτσες που υπάρχουν. Δεν φταίει το πανεπιστημιακό άσυλο που η Μασαλίας ή η Αντωνιάδου έχει συγκεκριμένες πιάτσες και εμπόριο ναρκωτικών ή τις μαϊμουδιές που πουλιώνται στην ΑΣΟΕ. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει το πανεπιστημιακό άσυλο. Εξάλλου ήδη αυτό το πλαίσιο το οποίο το έχουν ξεχυλώσει εντελώς η Επιτροπή Παρασκευόπουλου που έφτιαξε ένα πόρισμα του υπουργού της, του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρεί για παράδειγμα τις καταλήψεις σαν παραβατική συμπεριφορά, ενώ είναι μορφή αγώνα την οποία μπορούν να την αποφασίζουν οι φοιτητές, οι σπουδαστές μέσα από τις συλλογικές σου διαδικασίες και αποφάσεις. Νομίζω λοιπόν, για να μην κουράσω άλλο γύρω από αυτό το θέμα, χρειάζεται ο Δήμος της Αθήνας, όσον αφορά τις δικές του λειτουργίες, τις δικές του αρμοδιότητες, τη δική του ευθύνη, να ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας της πόλης, στηρίζοντας ταυτόχρονα τον εργαζόμενο και ιδιαίτερα τον νέο στις καθημερινές του αγωνίες και αγώνες. Θα ήθελα να ρωτήσω, στο debate των υποψηφίων δημάρχων στο βιβλιοπωλείο Ιαννός, ο κύριος Γερουνάνος αναφέρθηκε σε δεσμευτικό σχέδιο από όλους τους υποψηφίους δημάρχους για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Αν υπήρξε συνέχεια σε αυτή την πρόταση και τελικώς τι σκέφτεται ο καθένας από εσάς να κάνει για αυτό το θέμα? Λοιπόν, η πολιτική μείωση της βλάβης στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Γερουλάνος είναι η κυρίαρχη πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη σημερινή και τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτή η πολιτική έχει αποτύχει. Όχι μόνο δεν μείωσε τη βλάβη, αλλά αντίθετα είναι υπόλογη για αυτό που ζούμε σήμερα. Αναφέρθηκε ο κύριος Γερουλάνος και οι άλλοι συνυποψήφοι μου στους περίφημους χώρους εποπτευόμενης, ελεγχόμενης, υγιεινής, όπως λένε άλλοι, χρήσης. Δηλαδή την νομιμοποίηση της πιάτσας. Δηλαδή χώροι που ο εξαρτησμένος συνάνθρωπός μας αγοράζει από την αγορά, την παράνομη, την πιάτσα, τους εμπόρους,
Την ουσία πηγαίνει κάπου, την κάνει και μετά από ένα τέταρτο μισή ώρα βγαίνει από αυτήν και μπαίνει ξανά στην αναζήτηση. Αυτή η πολιτική είναι μια κλιμάκωση. Το προηγούμενο διάστημα είχαμε τη μεθαδόνη, δηλαδή μια ναρκωτική ουσία που το κράτος μοιράζει δωρεάν σε εξαρτημένους και μάλιστα για να αντιμετωπιστεί η πιάτσα και μάλιστα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και αυτή η πολιτική απέτυχε. Ουσιαστικά στα νοσοκομεία μοιράζεται η μεθαδόνη χωρίς κανένα πρόγραμμα εξατομικευμένης παρακολούθησης του χρήστη με τις απαραίτητες εξετάσεις. Ουσιαστικά τι λένε, να μαζέψουμε τους χρήστες από το δρόμο για να τους βάλουμε κάπου ώστε να μην χαλάνε, να το πω έτσι, την εικόνα. Είμαστε αντίθετοι, γιατί ουσιαστικά αυτή η πολιτική υπονομεύει την πρόληψη. Δεν είναι τυχαίο που ο Δήμος της Αθήνας αδιαφόρησε για την πρόληψη. Με υποστελεχωμένα κέντρα πρόληψης, με ελάχιστο προσωπικό, με απουσία προγραμμάτων. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Δήμος της Αθήνας αδιαφόρησε να στηρίξει τα στεγνά θεραπευτικά προγράμματα. Παρά τις προτάσεις μας για μια προγραμματική συμφωνία με το ΚΕΘΕΑ, με τις κοινότητες, με τους συλλόγους γονέων και συγγενών από τις κοινότητες, με τους ανθρώπους που ζουν το πρόβλημα και προσπαθούν όχι να το διαχειριστούν, όχι να μείνει ο άλλος στην εξάρτηση, αλλά να δώσει τη μάχη όσο δύσκολη κι αν είναι για να απεξαρτηθεί. Και επειδή υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον και ότι η περίφημη χώρη εποπτευόμενης χρήσης που θεσμοθέτησε η κυβέρνηση, καταψηφίσαμε στη Βουλή, όπως και στο Δημοτικό Συμβούλιο όσες φορές έχουμε συζητήσει, θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Αφού υπάρχει τέτοια ευαισθησία, λέω εγώ, γιατί έκανε δύο χρόνια να λειτουργήσει το πρόγραμμα Street Work 700.000 ευρώ περιφέρειας Δήμου και ΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, 2 χρόνια. Ουσιαστικά αυτά τα προγράμματα, όσοι τα γνωρίζουν, είναι προγράμματα που βοηθούν το χρήστη παρέχοντάς του μια σειρά, υλικά για τη χρήση του, τα οποία δεν επιβαρύνουν την λειτουργία του στα πλαίσια της εξάρτησης. Δηλαδή ουσιαστικά τα street works, η προσέγγιση με το χρήστη, είναι να του δώσουν τη βελόνα, να του δώσουν καθαρή ένεση, να του δώσουν μια σειρά προσπάθεια ώστε να αποφευθούν παράλληλες λειτουργίες από τη χρήση του. Γιατί έκανα 2 χρόνια να το φτιάξουν, να το λειτουργήσουν? Από το 16 στο τέλος του 18. Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι με μια έννοια λίγο υποκριτική αυτή η συζήτηση, γιατί πρόσφατα ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ ότι ένας χώρος τέτοιας ΧΕΧ θα υπάρξει και θα είναι στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή εδώ γύρω και δίπλα από τις πιάτσες. Και αυτό φυσικά λένε για το κέντρο, γιατί δεν μπορούν και ούτε πρόκειται σε καμιά γειτονιά της Αθήνας να δεχτεί ο κόσμος να λειτουργήσει ουσιαστικά μια νόμιμη πιάτσα. Θεωρούμε ότι το πρόβλημα των ναρκωτικών είναι σημαντικό, είναι σοβαρό, δεν είναι για προεκλογικές συζητήσεις και κουβέντες γενικά. Θέλει μια προσπάθεια που ξεκινάει από την πρόληψη, στηρίζει τον χρήστη στην προσπάθειά του, να το πω έτσι, να απεξαρτηθεί όμως, γιατί πραγματικά αξίζει η μάχη ώστε να φύγει ένας συνάνθρωπός μας από τη διαδικασία της χρήσης και φυσικά να στηρίξει και τη θεραπεία και την επανένταξη, γιατί κάθε χρόνο πάνω από 100 συνάνθρωποι μας κερδίζουν αυτή τη μάχη από τα στεγνά προγράμματα και είναι αντιμέτωποι με το ρατσισμό, είναι αντιμέτωποι με μια σειρά προβλήματα στη δύσκολη προσπάθεια της επανένταξης. Ένα τέτοιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα μπορεί ο Δήμος της Αθήνας να το αναδείξει, να το στηρίξει, να ζητήσει προγράμματα, να συνεργαστεί με όλους και ταυτόχρονα να ανοίξει μέτωπο με το όχι σε όλα τα ναρκωτικά. Κουράζω, αλλά θα πω και το τελευταίο. Η θεωρία, η συζήτηση για την ψυχαγωγική χρήση του χασίς, η οποία γενικεύεται, είναι κατά τη γνώμη μας η πουλή, είναι μια συζήτηση η οποία υπονομεύει την πρόληψη και νομιμοποιεί τη χρήση. Θα ήθελα να ρωτήσω, πώς θα βοηθήσουμε το περιβάλλον από τη στιγμή που η περισυλλογή ανακυκλώσιμων γίνεται από τα απορριμματοφόρα των κοινών σκουπιδιών? Λοιπόν, πιάνουμε το μεγάλο πρόβλημα της καθαριότητας στο Δήμο της Αθήνας και εμείς το προσεγγίζουμε όχι παραθέτοντας μια έκθεση ιδεών γύρω από τα ζητήματα της καθαριότητας, αλλά από το πώς πρακτικά θα αντιμετωπίσεις τις ανάγκες μιας πόλης που σηκώνει μεγάλο βάρος και κεντρικών λειτουργιών, μιλώντας για το κέντρο, χωρίς να χάνεται
η σημασία που πρέπει να έχει η προσπάθεια στις γειτονιές, στις συνοικίες, στα διαμερίσματα. Γιατί οι Αθηναίοι πληρώνουν πανάκριβα και μάλιστα πληρώνουν τα ίδια που πλήρωναν το 2011 για την καθαριότητα, ενώ το εισόδημα έχει μειωθεί τουλάχιστον στο 50% ή πάρα πολλοί έχουν χάσει και το εισόδημα που είχαν. Γιατί μιλάμε σε μια πόλη που ο κόμβος αλληλεγγύης έχει καταγράψει 42.000 συνανθρώπους μας, δημότες της Αθήνας, που είναι άποροι ή έχουν ετήσιο εισόδημα έως 4.000 ευρώ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι μιλώντας για την καθαριότητα πρέπει να στηριχτεί η διεύθυνση καθαριότητας και οι παράλληλες διευθύνσεις που έχουν σχέση με την καθαριότητα στο Δήμο της Αθήνας, οι οποίες και αυτές είναι υποστελεχωμένες και αυτές είναι προβληματικές και σημαντικοί τομείς έχουν παραδοθεί και εδώ στους ιδιώτες. Το παράδειγμα του πεδίου του Άρεως, για παράδειγμα, εδώ δίπλα μας, είναι χαρακτηριστικό για το πώς βλέπει η κεντρική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ παλιότερα, το πρόβλημα της λειτουργίας σε αυτό που λέμε καθαριότητα. Εργολάβοι έχουν την καθαριότητα στο πεδίο του Άρεως και κοστίζουν ακριβά. Έχουμε χάσει 1.200 εργαζόμενους στο χώρο της καθαριότητας στην Αθήνα σαν αποτέλεσμα των μνημονίων. Έχουμε ένα σημαντικό κομμάτι εργαζομένων οι οποίοι ανακυκλώνονται ανά 8, ανά 11 μήνες ανάλογα με τα διάφορα προγράμματα που έρχονται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μεγαλώνουν τα προβλήματα και στην αποκομιδή και στον οδοκαθαρισμό. Να μεγαλώνουν τα προβλήματα επίσης σε πάνω από 300-400 οι μετρήσεις ποικίλουν, οικόπεδα μεγάλους ακάλυπτους χώρους στην Αθήνα, μέσα στον πολεοδομικό της ιστό, οι οποίοι είναι βρώμικοι, είναι χώροι στους οποίους γίνεται αναπόθεση με μπάζα. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη, στηρίζοντας τη διεύθυνση καθαριότητας, στηρίζοντας τις παράλληλες λειτουργίες, γιατί έχει σημασία και η συντήρηση του στόλου των απορριμματοφόρων και των άλλων μηχανημάτων στον οδοκαθαρισμό, να δοθεί η μάχη με επανακαθορισμό δρομολογίων, ρίχνοντας βάρος στα διαμερίσματα, ρίχνοντας βάρος σε συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες έχουν σημαντικά προβλήματα, και φυσικά αυτό απαιτεί μια διεύθυνση, μια διοίκηση η οποία δεν είναι εχθρική απέναντι στην δουλειά που βγάζουν οι εργαζόμενοι, χωρίς και μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που υπάρχουν. Αν δείτε τις εγκαταστάσεις στο αμαξοστάσιο στην Ιερά Οδό, είναι ιδιαίτερα προβληματικές. Όλα αυτά συντελούν στο να μην λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί ο μηχανισμός του Δήμου, και φυσικά όλα αυτά φέρουν αποτέλεσμα την προβληματική εικόνα την οποία την αντιμετωπίζει ο κόσμος στην καθημερινότητά του. Θεωρούμε λοιπόν ότι χρειάζεται και δραστική μείωση των συντελεστών με τους οποίους πληρώνουν οι Αθηναίοι και ιδιαίτερα οι επαγγελματίες ακριβά την προβληματική καθαριότητα της πόλης, αλλά και ένας τέτοιος σχεδιασμός, μια τέτοια στήριξη των εργαζόμενων, ώστε να δοθεί η μάχη αυτή, γιατί πραγματικά μπορεί να δοθεί και μπορεί να κερδιθεί. Κρίσιμο θέμα με την ανακύκλωση είναι όλο το παιχνίδι που παίζεται γύρω από την ανακύκλωση. Για παράδειγμα, έχει σταματήσει η διάθεση μπλε κάδων από την ιδιωτική εταιρεία η οποία διαχειρίζεται τους μπλε κάδους, με αποτέλεσμα να είναι προβληματική η αποκομιδή και στους μπλε κάδους. Τους μπλε κάδους που τους διαχειρίζεται ιδιώτης, όπως και τη διαχείριση τη φυλή ιδιώτες τη διαχειρίζονται, γιατί υπάρχει και μια εικόνα ότι θα έρθει ο ιδιώτης και θα μας σώσει. Σε σημαντικό βαθμό ιδιωτικοποιημένη είναι η καθαριότητα στην Αθήνα και στην Αττική. Ουσιαστικά ο Δήμος της Αθήνας δουλεύει για τον ιδιώτη. Απορριμματοφόρα, εργαζόμενοι μαζεύουν τους μπλε κάδους με προβληματική λειτουργία των μπλε κάδων. Υπάρχουν, αν θέλετε, και προβλήματα σε σχέση με τους σχεδιασμούς. Θέλουν να αντικαταστήσουν τη μία γραμμή τους μπλε κάδους με τις τέσσερις γραμμές, τα οποία σημαίνουν και σημεία συγκέντρωσης και σημεία αποκομιδής. Υπάρχει δηλαδή ένα κουβάρι το οποίο μπορείς να το ξεμπλέξεις με βάρος στην καθημερινότητα και την αντιμετώπιση της, και φυσικά κρίσιμο για μας με την άμεση δραστική μείωση αυτών που πληρώνει ο Αθηναίος, που δεν μπορεί πλέον να πληρώνει άλλο αυτά που δίνει και για τον τομέα της καθαριότητας.
Το ερώτημά μου προς τους τέσσερις κυρίους που είναι στο πάνελ είναι αν θα συμμετείχαν σε ένα διάλογο με τον κύριο Ηλία Κασιδιάρη. Εννοείται καμιά συζήτηση, καμιά σχέση και καμιά ανοχή στην ναζιστική εγκληματική οργάνωση. Είναι κομμάτι αυτού του συστήματος, σε ειδικό ρόλο και αποστολή, και θεωρούμε ότι η απομόνωσή της θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο έντονη και στα πλαίσια της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι χαρακτηριστική η απουσία όταν μιλάει, όταν μας έρχεται ο βουλευτής Αττικής υπόδικος Κασιδιάρης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αρκετοί από εμάς αποχωρούμε, όπως και ο Δήμαρχος, από την αίθουσα. Πώς μπορεί ο Δήμος των Αθηναίων να διασφαλίσει τη διαφάνεια ως προς τη λειτουργία και την χρηματοδότηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων? Ευχαριστώ πολύ. Ιδιωτικοποίηση. Δεν μπορούμε να είμαστε ενάντια στην ιδιωτικοποίηση à la carte. Πεδίο του Άρεως, η περιφέρεια, η κυρία Δούρου, σε ιδιότητα το πράσινο, σε ιδιότητα τα σκουπίδια, σε ιδιότητα την ασφάλεια του πεδίου. Τα δέντρα που κλαδεύουν, τα κλαδεύει εργολάβος. Ο απολογισμός το τρίμηνος για 900 δέντρα, 140.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ιδιωτικοποίηση, αυτό σημαίνει συμπράξεις, αυτό σημαίνει εργολαβίες. Και αυτά τα πληρώνει ο Αθηναίος από την τσέπη του. ΜΚΟ, το ερώτημα. Υπάρχει πλατφόρμα στο Δήμο της Αθήνας. Λιμένονται εκατομμύρια προγραμμάτων, πάνω από 360 μη κυβερνητικές οργανώσεις και ιδιώτες. Πανηγύρι έχουν στήσει στο Δήμο της Αθήνας και είμαστε οι μόνοι που φωνάζουμε. Έχουν εκχωρήσει ακόμα και δημοτικές δομές. Δημοτική αγορά Κυψέλης. Το σταθμό Λαρίσης. Ίδρυμα Μποδοσάκη στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Όλα αυτά για υπηρεσίες και λειτουργίες που μπορεί ο Δήμος Αθήνας να κάνει μέσα από τον ΚΙΑΔΑ, μέσα από τον κόμβο αλληλεγγύης, προσλαμβάνοντας προσωπικό, επιστήμονες οι οποίοι είναι άνεργοι και όχι φυσικά με ελαστική απασχόληση, αλλά με μόνιμη δουλειά. Πρέπει να μπει ένα φρένο, ένα τέλος σε αυτό το πανηγύρι που κάνουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις στο Δήμο της Αθήνας. Μετανάστες, μέτωπο στο ρατσισμό. Η Αθήνα είναι πλέον πολυπολιτισμική. Το 23% του πληθυσμού μας είναι μετανάστες. Στα ψηφοδέλτιά μας έχουμε 9 υποψήφιους δημοτικούς και διαμερισματικούς συμβούλους μετανάστες δεύτερης γενιάς, γιατί αυτή είναι η ταυτότητα της πόλης. Υπάρχει όμως θέμα με τους πρόσφυγες. Με τους πρόσφυγες που έχουν εγκλωβίσει με βάση τη Συμφωνία Κυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, οι οποίοι θέλουν να φύγουν και παραμένουν αναγκαστικά στην Αθήνα, στα νησιά μας, στα hot spot του Έσχους. Γιατί είναι Έσχος αυτοί που μας καλούν σε αντινεοφιλελεύθερα μέτωπα να έχουν αυτές τις εικόνες στα νησιά με 7, 8, 9 χιλιάδες ανθρώπους στιβαγμένους. Το ίδιο ισχύει και με τις καταλήψεις στο κέντρο της Αθήνας. Με το παιχνίδι που παίζουν δίθεν αλληλέγγυοι στην πλάτη των προσφύγων, στιβάζοντας σε ακατάλληλα κτίρια 100, 200, 300 ανθρώπους, γιατί τους κρύβουν, τους βάζουν κάτω από το χαλί. Και εδώ κοιτάξτε τι γίνεται. Όποιος παίρνει πλέον από αυτούς τους 70.000 εγκλωβισμένους πρόσφυγες καθεστώς πρόσφυγα, όποιος παίρνει πολιτικό άσυλο δεν δικαιούται να συμμετέχει στο πρόγραμμα της ΥΠΑ της αρμοστίας, τον βγάζουν έξω από το σπίτι. Του κόβουν τα 150 ευρώ. Αυτά είναι μέχρι να πάρει το καθεστώς πρόσφυγα. Από τη στιγμή που το πήρε, του λένε θα μείνεις Ελλάδα, άσχετα αν δεν θέλεις, και δεν έχεις ούτε που θα μείνεις, ούτε ένα επίδομα το οποίο είχες πριν. Με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο γίνεται και στους κατοίκους της πόλης, είτε είναι Έλληνες είτε είναι μετανάστες. Το ίδιο συμβαίνει και στα δημοτικά σχολεία, χωρίς τάξη υποδοχής, σε σχολεία που έχουμε μεταναστόπουλα κυρίως, να έρχονται και προσφυγόπουλα, τα οποία δεν ξέρουν μια λέξη ελληνική και να αναγκάζονται οι δάσκαλοι κάτω από δύσκολους όρους να προσπαθούν να δώσουν τη μάχη της εκπαίδευσης. Θεωρούμε ότι είναι ευθύνη της κυβέρνησης να στηρίξει αυτόν τον κόσμο, να τον βοηθήσει να απαιτήσει να φύγει από τη χώρα εφόσον θέλει να φύγει, να ταξιδέψει στην Ευρώπη. Δεν μπορεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλα να κινούνται ελεύθερα εκτός από τους ανθρώπους. Με βάση λοιπόν αυτά, θεωρούμε ότι ο Δήμος Αθήνας πρέπει να παίξει ένα τέτοιο ρόλο διεκδικητικό.